Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε έναν από τους οπορώνες μας, όπου καλλιεργούμε δαμάσκηνα, ποικιλία σαντζελίνο και τη σισάν στο αχλαδοχώρι Γιαννιτσών, και σήμερα θα δείξουμε πώς αλλάζουμε ποικιλία στα δαμάσκηνα με τη μέθοδο του τετραπλού σχιστού εγκεντρισμού. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις ποικιλίες, την ποικιλία της σισάν σε ατζελίνο, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι τόσο αποδοτική στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο την καλλιεργούμε. Πρώτο βήμα εννοείται ότι είναι να αποστηρώσουμε με ενόπνευμα τα εργαλεία μας. Τα οποία θα ακουμπήσουν τα δέντρα, καθώς και το μαχαίρι του εμβολιασμού μας. Σε σχήμα σταυρού ουσιαστικά κόβουμε το δέντρο. Θα μπορούσε να γίνει και υπόφλιος εγκεντρισμός, αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια προτιμούμε να κάνουμε σχιστό. Με ένα κατσαβίδι εδώ που έχουμε κάνει τη σχισμή, ανοίγουμε το δέντρο για να μπορέσει να μπει το εμβόλιο μας, έτσι. Τα οποία εμβόλια μας τα έχουμε κόψει από κοντινά δέντρα, τα οποία έχουμε σημαδέψει και έχουμε δει ότι η ποικιλία μας έχει πολύ καλό νούμερο. Δίνουμε ένα τέτοιο σφινοειδές σχήμα στο εμβόλιο μας προκειμένου να μπει μέσα στη σχισμή και το τοποθετούμε. Προσπαθούμε να το βάλουμε όσο πιο καλά γίνεται για να είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσει. Έτσι, δεν μας πειράζει να το χτυπήσουμε και λίγο ελαφρά, δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς το πάνω μέρος θα το κόψουμε και θα το αλείψουμε με πάστα εμβολιασμού. Ακολουθούμε και στο δεύτερο, έτσι εδώ πέρα, την ίδια διαδικασία. Όπως και το ίδιο θα γίνει και σε άλλα δύο. Λοιπόν, βγάζουμε το κατσαβίδι από εδώ. Το βάζουμε στο επόμενο. Είμαστε εντάξει, έτοιμοι. Όπως βλέπετε, το κάνω σταυρωτά, γιατί διαπιστώσαμε ότι έτσι δεν μετακινούνται πολύ τα εμβόλια. Δηλαδή το δέντρο ανοίγει κάπως ενιαία. Να πούμε ότι η ημερομηνία σήμερα είναι 12 Μαρτίου του 2018. Τα δέντρα μας είναι σχεδόν σε πλήρη ανθοφορία, εκτός από τα τίσισαν, στα οποία παρατηρούμε ότι ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν, ωστόσο υπάρχει κίνηση των χυμών, είναι έτοιμα δηλαδή τα δέντρα μας να ανθίσουν, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ εμβολίου και δέντρου. Λοιπόν, έχει μπει και αυτό.
Και το τελευταίο, το τέταρτο. Παίρνουμε από εδώ πέρα. Το βλέπετε και αυτό πως έχει γίνει. Και το τοποθετούμε. Τα καλέμια μας δηλαδή δεν τα έχουμε κρατήσει στο ψυγείο από το χειμώνα, αλλά τα παίρνουμε επί τόπου πάνω από το δέντρο. Κόβω λίγο τα κομμάτια που χτύπησα. Μονοτική ταινία. Και δένουμε, σφίγγουμε ουσιαστικά πολύ καλά το δέντρο γύρω γύρω για να το μονώσουμε. Και σε αμέσως μετά, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα βάλουμε και κόλλα από πάνω. Πάστα, η οποία είναι ειδική για τη συγκεκριμένη τη δουλειά, την οποία δεν την έχουμε παράξει εμείς, έτσι, την έχουμε αγοράσει έτοιμη από το εμπόριο. Να πούμε ότι πέρσι που κάναμε δοκιμαστικά σε κάποια δέντρα την ίδια διαδικασία, είχαμε 100% επιτυχία. Οπότε φέτος την επεκτείναμε σε πολύ περισσότερα δέντρα. Λοιπόν, η πάστα μας. Προσπαθούμε να καλύψουμε, όχι προσπαθούμε, πρέπει να καλύψουμε όλη την περιοχή εδώ πέρα, προκειμένου να μην μπει υγρασία και γενικότερα να καλυφθεί ολόκληρη η πληγή, έτσι ώστε να επουλωθεί. Το κάνουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Θέλει λίγο υπομονή το όλο πράγμα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία. Όπως βλέπετε, προσπαθώ λίγο να καλύψω και γύρω γύρω εδώ που έχει πιάσει η ταινία, για να διασφαλίσω ότι δεν θα μπει αέρας. Και επίσης αυτό το οποίο κάνουμε είναι και εδώ που το δέντρο άνοιξε ουσιαστικά σε αυτά τα σημεία, βάζουμε λίγη κόλλα ακόμα, λίγη πάστα, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από τον αέρα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το προσέξουμε και σε λίγο καιρό θα γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα της όλης μας δουλειάς. Πάντως, επειδή είναι η τρίτη μέρα που το κάνουμε, βλέπουμε ότι τα προηγούμενα τα εμβόλια μας δεν έχουν ακόμα κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, βέβαια είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά σε λίγο καιρό θα γνωρίζουμε. Γύρω στον Ιούνιο θα έρθουμε και πολύ προσεκτικά την ταινία θα την κόψουμε, προσεκτικά όμως, και θα τη βγάλουμε από το δέντρο για να μην βγάλουμε και την φλούδα. Έτοιμη. Και βάζουμε και λίγο εδώ πέρα πάνω που έχουμε κάνει τις τομές μας. Ελέγχουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Καθαρίζουμε και τα εξαρτήματά μας. Και είμαστε έτοιμοι. Δείτε.
Δεν έχουμε και πολύ σταθερό χέρι από ό,τι βλέπω. Έτσι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.